Κάθε άλλο παρά εύκολη βλέπουν οι επαγγελματίες ότι θα καταφέρουν να ευεργετηθούν από τα νέα δάνεια με εγγύηση δημοσίου που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την τόνωση της αγοράς, αφού στην έγκρισή τους μπαίνουν τραπεζικοί όροι. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εγγύησεις μπορούν να ανέλθουν έως τα 200 εκατομμύρια ευρώ και να καλύπτουν έως το 70% του δανείου, ενώ το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης αναμένεται να αγγίξει τα 340 εκατομμύρια ευρώ και θα αφορούν στη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με οποιαδήποτε μορφή πίστωσης και πίστωση για επενδυτικούς σκοπούς, καθώς και πιστώσεων για επενδυτικούς σκοπούς σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ωστόσο, η μόνη απάντηση στα προβλήματα της αγοράς σύμφωνα με τον επαγγελματικό κόσμο είναι η τόνωση της πραγματικής οικονομίας, η οποία καθημερινά στραγγαλίζεται όλο και περισσότερο. Πράγματι, γίνεται μια νέα προσπάθεια, μια προσπάθεια ρευστότητας της αγοράς στην αγορά από τις τράπεζες. Είναι, θα έλεγα, ένα καινούριο τέμπμε με όλα τα προβλήματα που είχε το παλιό και θα έχει και το νέο. Θα δίνονται με τραπεζικά κριτήρια αυτές οι εγγυήσεις και η παροχή δανείων, που σημαίνει ότι πάλι οι πολύ λίγοι θα πάρουν τα δάνεια, αυτοί οι οποίοι δεν τα έχουν ανάγκη, και δυστυχώς θα έχουμε μία από τα ίδια. Βέβαια, από την κυβέρνηση βλέπω ότι υπάρχει η προσπάθεια, υπάρχει η βούληση, υπάρχει η θέληση να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά. Πλην όμως, όπως είπε και ο πρόεδρος της ΑΛΦΑ, ο Κωστόπουλος, οι βρύσεις ανοιχτές, αλλά δεν υπάρχει νερό. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό δυστυχώς θα είναι η εικόνα όλης της αγοράς και ο λόγος απόρριψης όλων σχεδόν στο σύνολο των επιχειρήσεων που δεν θα μπορέσουν να λάβουν χρήματα από τις τράπεζες. Εφόσον είναι τα τραπεζικά κριτήρια, θα έχουμε πάλι μία από τα ίδια. Μία βασική προϋπόθεση, ξέρουμε, όσον αφορά για την ένταξη των επιχειρήσεων σε αυτό το πρόγραμμα, είναι και, εφόσον ενταχθούν, να υπάρχουν η διατήρηση των θέσεων εργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο. Αφενός με οι θέσεις διατήρησης των θέσεων, τα οικονομικά των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ άσχημα. Όλες οι επιχειρήσεις σχεδόν στο σύνολό τους οφείλουν είτε σε ταμεία αυτοαπασχολούμενα, είτε σε ΙΚΑ, είτε στο δημόσιο, θα έλεγα. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να μπουν σε αυτές τις ρυθμίσεις, σε αυτές τα ευεργετικά μέτρα τα οποία βγάζει η κυβέρνηση. Καταλήγοντας, μιλήσατε για ένα καινούριο τέπιμε. Ωστόσο, βλέπουμε ότι τα τέπιμε τελικά δεν λειτουργήσαν έτσι όπως τελικά περίμεναν οι περισσότεροι επιχειρηματίες. Δεν λειτουργήσαν διότι η ύφεση στην αγορά βαθαίνει, είναι πολύ μεγαλύτερη. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμη περισσότερο στο κόκκινο. Και αυτό το σοβαρό πρόβλημα δυστυχώς είναι ο καθρέφτης των επιχειρήσεων. Κατά τη στοιχεία, οι επιχειρήσεις μη έχοντας κύκλο εργασιών δεν μπορούν να αποπληρώσουν το τέπιμε. Όντως, πολύ μεγάλο κομμάτι το τέπιμε δεν μπορεί να αποπληρωθεί. Ζητάμε την επιμήκυνση της αποπληρωμής αυτής. Δύσκολα θα έρθει. Πλην όμως, εμείς το θέτουμε ως αίτημα. Και κατά τη στοιχεία, λοιπόν, βλέπετε ότι και αυτή η εγγύηση των 200 εκατομμυρίων ευρώ που θα δοθεί σε επιχειρήσεις από το δημόσιο σαν εγγύηση και θα δοθούν όμως με τραπεζικά κριτήρια, δύσκολα θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτή όλη η κατάσταση. Άρα και δύσκολα θα λειτουργήσουν και αυτά τα καινούργια τα προγράμματα για τους επιχειρηματίες. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα προγράμματα αυτά εάν δεν δοθεί όθηση στην πραγματική και επανεκκίνηση στην πραγματική οικονομία, που δυστυχώς δεν δίνεται μέχρι σήμερα. Στην απόφαση ορίζεται ότι το μέγιστο ύψος του εγγυούμενου δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό κόστος για το 2011, ενώ το δημόσιο δεν θα εγγυάται δάνεια προβληματικών επιχειρήσεων. Με τον χαρακτηρισμό προβληματική ορίζεται η επιχείρηση που δεν είναι ικανή με δικούς της οικονομικούς πόρους να ανακόψει τη ζημιογόνο πορεία της.